της ΚΝΕ και του οδηγητή με σύνθημα του στόχου, τους στίχους του Μπρέχτ. Άλλαξε τον κόσμο, το έχει ανάγκη. Δεν διαλέξαμε τυχαία τον στίχο κάλεσμα του Μπρέχτ για το σύνθημα του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Είναι ανάγκη να αλλάξει. Για να βρει ο άνεργος μεροκάματο, για να σταματήσει να τρέμει το φιλοκάρδι του ανασφάλιστου, για να είναι η δουλειά δικαίωμα για όλους και όχι ευκαιρία με τον πιστόλι στο κρόταφο. Για να έχει ο νέος μέλλον, για να κοπεί το χέρι όσων ετοιμάζονται να στείλουν σε νέους πολέμους τους λαούς, για να αυγατένουν τα κέρδη τους. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Τα παλώματα δεν καλύπτουν τη βρώμα και τη δυσοδεία του καπιταλιστικού συστήματος, της εξουσίας των μονοπωλίων που έχει σαπίσει, που όσο θα υπάρχει πριν σαρωθεί από την εργατική τάξη και το λαό, θα γεννάει κρίσεις, φτώχεια, καταστολή, σκοταδισμό και φασίστες, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και μακελιό για τους λαούς. Αυτός ο κόσμος όχι μόνο πρέπει να αλλάξει, αλλά και μπορεί να αλλάξει. Με την εργατική τάξη και το λαό, με την νεολαία των εργατικών λαϊκών οικογενειών προστάριδες και πρωταγωνιστές στον αγώνα και τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες τους, για τη δική τους εξουσία και οικονομία. Έτσι βρίσκει ο λαός πάντα το δρόμο της, η ανάγκη των λαών για καλύτερη ζωή, για απαλλαγή από τους εκμεταλλευτές. Έτσι γινόταν πάντα η ανάγκη ιστορία. Αυτός ο αγώνας των λαών που βγαίνουν στο προσκήνιο και συντρίβουν την αντίσταση των εκμεταλλευτών τους ήταν, είναι και θα είναι η ακατανίκητη δύναμη που γυρίζει τον τροχό της ιστορίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νέοι και νέες, η ανακοίνωση πρόσφατα του χρονοδιαγράμματος ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης σχεδιαζόμενης πολιτικής της σταδιακά απελευθέρωσης στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων που διαθέτουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι στον κλάδο της ενέργειας. Οι συνέπειες από την πολιτική της ιδιωτικοποίησης είναι γνωστές στα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Είναι οι συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η επέκταση του δουλεμπορίου και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, η εντατικοποίηση, η κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση στα λαϊκά νοικοκυριά, τους μόνιμους εργαζόμενους, τους εργολαβικούς και τους οχταμηνίτες. Θα είναι καταστροφική για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Για να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, θα ενισχυθεί η εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, θα περιοριστεί η συνδικαλιστική δράση. Σήμερα ο λαός έχει εμπειρία από το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, τι σημαίνει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κανένα από τα εναλλακτικά μοντέλα απελευθέρωσης δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος λειτουργεί με γνώμονα την αύξηση των κερδών του. Κατά συνέπεια, θα γίνεται σε βάρος των λαϊκών αναγκών, αλλά και των εργαζομένων του κλάδου. Δεν μπορεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ να υπηρετεί ταυτόχρονα και τους νόμους της αγοράς, αλλά που είναι νόμοι του καπιταλιστικού κέρδους, και τα λαϊκά συμφέροντα. Όποιος καλλιεργεί τέτοιες απόψεις, λέει συνειδητά ψέματα για το λαό. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε πιστά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και λίγο προηγούμενα με τη συμμετοχή και της ΔΗΜΑΡ, ενώ πολιτικά και συνδικαλιστικά στηρίχθηκε και στηρίζεται από τις δυνάμεις του αντιμνημονιακού μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες κλπ.
Όλοι τους καλλιέργησαν αυταπάτες στην εργατική τάξη ότι η απελευθέρωση των αγορών θα είναι υπέρ του λαού, ότι θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών. Όλοι τους μιλούσαν για ΔΕΗ 100% στο δημόσιο. Μαζί τους είχαν και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και καθησύχαζαν τους εργαζόμενους προβάλλοντας το στόχο της ανταγωνιστικότητας. Υπέγραψαν τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ που άνοιξε το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση, τον τεμαχισμό της ώστε να είναι πιο εύκολο το ξεπούλημά της, την διάλυση του ασφαλιστικού της ΔΕΗ. Κινήθηκαν στη λογική του μικρότερου κακού. Μάλιστα, σήμερα αυτές οι συγκεκριμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, μαζί και άλλες 12 ομοσπονδίες, μιλάνε για ανασύνταξη του κινήματος. Κάνουν προσπάθεια να διαφοροποιηθούν από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ και παίρνουν πρωτοβουλίες για έναν αγώνα πολιτικής ανατροπής. Στην προκειμένη περίπτωση, κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να ξεγελαστεί. Αυτοί που σήμερα μιλάνε για ανασύνταξη του κινήματος είναι οι ίδιοι που κατηγορούσαν το ΠΑΜΕ για διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ήταν οι ίδιοι που συμμετείχαν στους κοινωνικούς διαλόγους. Στήριζαν όλες τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προωθούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στους κλάδους τους. Έχουν δεχτεί μειώσεις μισθών, απολύσεις και γενικά είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Άρα ο αγώνας τους δεν είναι ενάντια στην καπιταλιστική εργοδοσία, αλλά στο ποια κυβέρνηση θα έχει καλύτερο μείγμα διαχείρισης, ποιος θα είναι καλύτερος διαπραγματευτής, ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς. Δηλαδή να συνεχιστεί η ίδια στρατηγική χωρίς να θιχτούν στο ελάχιστο τα καπιταλιστικά προνόμια, η καπιταλιστική ιδιοκτησία η οποία είναι η μήτρα των προβλημάτων. Ευθύνες έχουν και οι εκλεγμένοι στην τοπική διοίκηση που συνέβαλαν στην προώθηση αυτής της πολιτικής υπογράφοντας σύμφωνα συνεργασίας με τη ΔΕΗ, στείνοντας δίκτυα ενεργειακών δήμων που είχαν στόχο την προώθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Όλοι αυτοί σήμερα προσπαθούν να κρύψουν την ευθύνη τους, περιορίζουν ως συμφέρον για το λαό να παραμείνει το 51% της ΔΕΗ στο δημόσιο, για να υπηρετήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός στις λαϊκές ανάγκες χρειάζεται άλλο δρόμο ανάπτυξης. Πρέπει να απαλλαγεί από τους νόμους της αγοράς και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί ριζικά χωρίς γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με το καθεστώς της ιδιοκτησίας των μονοπωλίων στον τομέα της ενέργειας και συνολικά στην οικονομία. Χωρίς ανατροπή στο χαρακτήρα της εξουσίας. Η ουσιαστική λύση προϋποθέτει την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο. Μόνο ένας ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας στα πλαίσια μιας άλλης εξουσίας, της εργατικής εξουσίας, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της παραγωγής ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς εξαρτήσεις από το εγχώριο και πολυεθνικό κεφάλαιο και τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Μόνο σε αυτές τις συνθήκες μπορεί η ηλεκτρική ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία των λαϊκών συμφερόντων. Σύντροφοι και συντρόφισσες, νέοι και νέες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα του λαού με το πολυνομοσχέδιο που καταθέτει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής με την διαδικασία του επείγοντος. Τα νέα μέτρα έχουν στόχο να κάνουν κόλαση τη ζωή της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Με το πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση καθορίζει τον κατώτερο μισθό για τους ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι θα καλούνται να επιβιώσουν με 586 ευρώ μεικτά το μήνα και οι νέοι κάτω των 25 ετών με 511 ευρώ μεικτά. Ενώ μετά το 2017 θα είναι αντιμέτωποι με νέες μειώσεις. Με το πολυνομοσχέδιο επίσης έρχονται χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο, όπως σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, με τραγικές επιπτώσεις
όχι μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους που απολύονται, αλλά και στα εργατικά λαϊκά στην οικοκυριά. Γιατί με την κατάργηση πολλών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών πρόνοιας θα λειτουργούν πλέον με καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα και οι εργαζόμενοι θα καλούνται να πληρώνουν ακριβά για στοιχειώδεις υπηρεσίες. Με την κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα για πολλά παιδιά και για τις οικογένειές τους που ξεκίνησαν και φοιτούν σε αυτές τις ειδικότητες και βρίσκονται στη μέση. Οι αλλαγές αυτές που γίνονται στην επιχειρηματική εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση έχουν στόχο την υποβάθμισή τους. Θέλουν με λίγα λόγια φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις, γρήγορα ψευτοκαταρτισμένο στις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους στο δημόσιο, το νομοσχέδιο προβλέπει όπως και μια απλή υπουργική απόφαση. Θα καταργούνται θέσεις από το δημόσιο τομέα και το προσωπικό των καταργούμενων θέσεων θα τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας 8 μηνών και στη συνέχεια στην απόλυση. Καθιερώνει επίσης νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, το οποίο επιδιώκει να ρουφήξει και την τελευταία ρανίδα του αίματος από τους νέους φόρους και χαράτσια που επιβάλλει η κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή που οι αυτοαπασχολούμενοι και φτωχοί ΕΒΕ χτυπιούνται ανελαίητα από την αντιλαϊκή πολιτική της. Είναι επίσης τα μέτρα για την υγεία που η κυβέρνηση βάζει στη λεμιτόμο τις παροχές υγείας με δραστικές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης των δημοσίων νοσοκομείων, του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων. Πρακτικά όλα αυτά σημαίνει ότι, ότι οι ασφαλιζόμενοι θα πρέπει να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη τους για πληρωμή των φαρμάκων, νοσηλείων, εργαστηριακών εξετάσεων κλπ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, όλοι πρέπει να μπούμε μαζικά στη μάχη για την αυριανή 24ωρη απεργία. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Χρειάζεται να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που βάζει η κυβέρνηση αλλά και ο εργοδοτικός και ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Ξέρουμε τις δυσκολίες που έχει μια απεργία με τις πιέσεις και τις απειλές που ασκεί κάθε φορά η εργοδοσία. Ξέρουμε την άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρουμε επίσης τι κίνημα χρειαζόμαστε και με ποια κατεύθυνση και προοπτική πρέπει να ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Πρέπει να δώσουμε την απάντησή μας με την οργάνωση του αγώνα ως την τελική νίκη του λαού. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Πρέπει μαζικά όλοι οι κομμουνιστές να συμμετέχουν στην απεργία και στα αυριανά συλλαλητήρια του ΠΑΜ.